Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο της ανασφάλιστης εργασίας σε επίπεδο Κρήτης, με φόντο και την έναρξη της τουριστικής περιόδου το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Ανασφάλιστη εργασία στον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, με την εκπομπή Direct να ανοίγει το φάκελο του φαινομένου λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου. Έχουν γίνει βήματα προόδου σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, έχουν ενισχυθεί ελεγκτικοί μηχανισμοί, το ύψος των προστήμων αποτελεί έναν αποτρεπτικό παράγοντα στην προσπάθεια κάποιων να παρανομήσουν, έχει βοηθήσει ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι και προβλέπει σημαντικές εκπτώσεις στις ποινές για την ανασφάλιστη εργασία, αλλά και υπέρογγες προς αυξήσεις έως και 200% σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να προλάβουν καταστάσεις και να σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων. Θα αναδειχθεί και φέτος ο επισιτισμός ως ο κλάδος με τους περισσότερους ανασφάλιστους εργαζομένους, όπως συνέβη πέρυσι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας στο πλατό της εκπομπής. Ο Στέλιος Βοριάς, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, και ο Μανώλης Κουμαντάκης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Βοριά, κύριε Κουμαντάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια κουβέντα που την έχουμε κάνει δεκάδες φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο, εκείνο της ανασφάλιστης εργασίας, που τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και δεν είμαι υπερβολικός. Κύριε Βοριά, να ξεκινήσω με εσάς. Σύμφωνα με επίσημη έρευνα του Υπουργείου Εργασίας, ο κλάδος με τους περισσότερους ανασφάλιστους εργαζομένους κατά τη διάρκεια του 2018 ήταν εκείνος του επισιτισμού. Δεν ξέρω τι περιμένετε φέτος. Καταρχάς, πράγματι ήταν ο κλάδος του επισιτισμού τουρισμού, στο γεγονός ότι είναι ένας κλάδος υγιής, έχει κρατήσει στην περίοδο της κρίσης και πολλοί εργαζόμενοι από άλλους κλάδους μετακινηθήκαν σε αυτόν. Πράγματι, έχουμε έξαρση στην ανασφάλιστη εργασία και δυστυχώς όλα ξεκινούν από την πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μας, η πολιτική βούληση αυτή ή οι πολιτικές που θα μπορούσαν να μειώσουν τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και για τη βούληση της πολιτείας προκειμένου να μπει ένα φρένο στην όξυση του φαινομένου θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Όταν λέμε κλάδος επισιτισμού, σερβιτόροι. Είναι οι σερβιτόροι, είναι ανθρώποι που δουλεύουν σε ξενοδοχεία, σε ταβέρνες, σε καφετέριες, όλο αυτό το κομμάτι ονομάζεται επισιτισμός τουρισμού. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, μαύρη εργασία, δηλαδή δουλεύουν περισσότερες ώρες και είναι δηλωμένοι λιγότερες. Η μαύρη εργασία έχει πολλές μορφές, είτε δεν ασφαλίζεται καθόλου ασφαλισμένος και εργάζεται, είτε δηλώνεται μερικής απασχόλησης εκπεριδρομής και εργάζεται περισσότερες ώρες ή περισσότερες ημέρες. Και οι δύο περιπτώσεις είναι πολύ επικίνδυνο για τον ιδιωτικό. Πιο συνηθισμένη μορφή. Ορίστε. Πιο συνηθισμένη περίπτωση. Είναι η μερική απασχόληση, δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι δηλώνονται τετράωρα μπορούν να απασχοληθούν 8, 10, ακόμη και 12 ώρες έχουν παρατηρηθεί. Ανωτελεία. Κύριε Κουμαντάκη, μαύρη εργασία στο λιανικό εμπόριο. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Αλλά είναι και διάφοροι παράγοντες τους οποίους πρέπει να τους εκτιμήσουμε και να με βάση αυτές να δούμε γιατί σήμερα έχει διευρυνθεί αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια η μικρομεσαία επιχείρηση πάντα είναι η βάση της εργασίας. Είναι η βάση που το μεγαλύτερο τμήμα των εργασίων γίνονται μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, όπου πολλές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί σύνθλιψη κυριολεκτικά, έχουν κλείσει επιχειρήσεις και αυτές οι οποίες επιβιώνουν ακόμα επέρασαν δύσκολες στιγμές. Τα μεγέθη έχουν καταβαρωθεί. Το όγκος της οικονομίας, της μικροοικονομίας, της μακροοικονομίας είναι σε πολύ σημαντικά χαμηλά επίπεδα και δεν γίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορέσουν με όλα τα δεδομένα
να επιβιώσουν, να μπορέσουν να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας όπως πρέπει και σωστά και νόμιμα να λειτουργήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν ανασφάλιστους εργαζομένους. Δεν κατακρίνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να σας πω μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σας έχει χτυπήσει κάποιος την πόρτα λέγοντάς σας «Πρόεδρε, δουλεύω ανασφάλιστος, κάνε κάτι»? Και ήδη οι εργαζόμενοι, άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί είναι άνεργοι, οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται τις οικογένειές τους, τα νοικοκυριά τους να μπορέσουν να επιβιώσουν, προσφέρουν ήδη εργασία στις επιχειρήσεις, γιατί να λέμε τα πράγματα σε μια πραγματική βάση, να μιλήσουμε την πραγματικότητα, για να μπορέσουμε και σε βάθος χρόνου ή αν θέλετε σε κοντινό χρόνο να δώσουμε κάποια λύση σε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο δημιουργεί παραπόμενα πάρα πολύ άσχημα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Έτσι, προσφέρουν την εργασία τους χωρίς ασφάλεια, για να μπορέσουν να έχουν ένα μισθό, να έχουν ένα μεροκάματο, για να μπορέσουν να επιβιώσουν την οικογένειά τους. Ταυτόχρονα πάρα πολλές επιχειρήσεις. Με τη δική τους θέληση δηλαδή. Βεβαίως. Κύριε Βοριά, ισχύει αυτό? Κοιτάξτε τώρα. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος πάντα είναι σε μια ευάλωτη θέση. Να. Έτσι. Σίγουρα θέλει να κάνει μια εργασία αξιοπρεπή και να είναι και ασφαλισμένος και σίγουρος. Γιατί δεν είναι μόνο το μισθολογικό. Αν συμβεί ένα εργατικό ατύχημα, αν συμβεί κάτι σοβαρό σε ώρα που δεν ήταν ή δεν είχε δηλωθεί ασφαλισμένος, τότε σε συνέπειες και για τον εργαζόμενο αλλά και για τον εργοδότη είναι πάρα πολύ σοβαρές. Το πάνω χέρι το έχει ο εργοδότης. Οφείλει να τον ασφαλίσει. Είναι χρήματα τα οποία τα γλιτώνει μεν ο εργοδότης, αλλά τα δικαιούται ο εργαζόμενος. Είναι χρήματα του εργαζόμενου η ασφάλισή του. Να πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σίγουρα η αιτία δεν είναι το εργασιακό κόστος, είναι η υπερφορολόγηση, είναι η γραφειοκρατία, είναι το κόστος των πρώτων υλών που πραγματικά έχουν γονατίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν είναι το κόστος που θα κλείσει μια επιχείρηση αν ασφαλίσει ένα εργαζόμενο τετράωρο ή οχτάωρο, όπως θα έπρεπε. Κύριε Βουριά, στις περισσότερες περιπτώσεις το φαινόμενο της ανασφάλιστης εργασίας έρχεται στο προσκήνιο έπειτα από καταγγελία του ίδιου του εργαζομένου ή έπειτα από έλεγχο των ελεγκτικών μηχανισμών και των συναρμόδιων φορέων? Εμείς θα θέλαμε να ισχύει το δεύτερο, δηλαδή να υπήρχαν στελεχωμένες επιθεωρήσεις εργασίας που δεν υπάρχουν, που να βγαίνουν σε τακτικούς ελέγχους, να ξέρει ο εργοδότης που θα παρανομήσει θα πιαστεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια φοβερή υποστελέχωση της επιθεώρησης. Αυτοί οι ελάχιστοι επιθεωρητές που οφείλω να ομολογήσω κάνουν έτσι φιλότιμα στις προσπάθειες. Σε παγκρίτιο επίπεδο, αριθμός τους? Κοιτάξτε, σε παγκρίτιο δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 6. Έτσι, 5 ή 6 πρέπει να είναι. Αλλά είναι ότι είναι και τα κλιμάκια. Όταν δεν προλαβαίνουν τις καταγγελίες δεν προλαβαίνουν, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει χρόνος για τακτικούς ελέγχους. Κύριε Κουμαντάκη, 6 άτομα σε παγκρίτιο επίπεδο για να κάνουν ελέγχους? Δεν υπάρχει δυνατότητα. Νομίζω είναι γελίο. Συγγνώμη για την έκφραση. Είναι όταν... γελίο, όπως είπα, τη λέξη γελίο. Μόνο στο Ηράκλειο είναι πάνω από 25.000 επιχείρησεις, ειδικά στη στερινή περίοδο. Να μας πείτε λίγο τον αριθμό των καταγγελιών. Ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Κοιτάξτε, δεν έρχονται σίγουρα όλες οι καταγγελίες μέσω του εργατικού κέντρου. Κάποιες γίνονται και κατευθείαν στην επιθεώρηση. Εμείς έχουμε εφαρμόσει και τη γραμμή ανώνυμων καταγγελιών έτσι ώστε να προστατέψουμε τον εργαζόμενο, γιατί καταλαβαίνετε αν κάνει επώνυμη καταγγελία κινδυνεύει την επόμενη να χάσει και τη δουλειά του. Αλλά σίγουρα οι καταγγελίες σε απόλυτους αριθμούς είναι δεκάδες, θα έλεγα, κάθε εβδομάδα μας έρχονται. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Έχει χάσει εργαζόμενος. Ιδιαίτερα στη θερινή περίοδο. Έχει χάσει εργαζόμενος στη δουλειά του επειδή έχει προχωρήσει σε καταγγελία? Φυσικά. Και πρόσφατα είχαμε και μάλιστα και όχι μόνο καταγγελία ή διεκδίκηση ή οτιδήποτε. Πρόσφατα είχαμε στον κλάδο των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, όπου κάποιοι οδηγοί διεκδικήσανε κάποια οφειλόμενα κατά την άποψή τους και την επόμενη χάσαν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνετε ότι έχει σκληρύνει σε εισαγωγικά το παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε και εμείς από την άλλη μεριά δυνατά συνδικάτα, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα προβλήματα. Κύριε Κουμαντάκη, σας ρώτησα πριν από λίγο αν καταγράφονται περιστατικά μαύρης εργασίας και στο λιανικό εμπόριο. Σαφέστατα υπάρχουν. Τέτοια. Πάντα πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Πραγματικότητα είναι, νομίζω, η ουσία πάνω στην οποία μπορούμε να λύσουμε θέματα. Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά στην περίοδο της κρίσης. Βεβαίως. Και εδώ θέλω να επιμείνω μια πτυχή
την οποία πρέπει να την λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Σας συνέχεια αυτό που είπα, ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές. Τα μεγέθη τους δεν έχουν τη δυνατότητα που όλο το πλέγμα νόμων, το πλέγμα των φορολογιών, των ΦΠΑ, αν θέλετε, τις ασφαλιστικές αυτές που ουσιαστικά το 80% με 85% μιας επιχείρησης είναι υποχρεωμένη να καταβάλει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα με τους χαμηλούς όγκους και σμίκρυνση των δεδομένων των επιχειρήσεων, και είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν, γιατί χωρίς εργασία δεν μπορούν να λειτουργήσουν, προσπαθούν να βρουν τέτοιους τρόπους για να μπορέσουν πραγματικά να συνεχίσουν, να πάνε ένα βήμα παρακάτω, να δούμε τι θα γίνει. Και γίνεται ένας συνδυασμός τέτοιων πραγμάτων δεν είναι νόμιμα πράγματα, έτσι, και δεν τις κατακρίνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτή η πτυχή πρέπει να τη δούμε και πρέπει να δει η πολιτεία ότι κάποια στιγμή, αν θέλει να κρατηθεί η οικονομία και ειδικά τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία είναι αν θέλετε, το βάθρο πάνω στην οποία θα στηρίξουμε την οικονομία μας. Πρέπει δύο πράγματα. Πρώτον, να καταλάβει πολύ σωστά και γρήγορα ότι πρέπει να δει η φορολογία να μπει σε μια άλλη κατεύθυνση, ένα άλλο επίπεδο, χαμηλότερο επίπεδο, για να μπορέσει να κρατήσει τις επιχειρήσεις. Και δεύτερον, η ασφάλεια. Η ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό ασφάλειας των εργαζομένων. Έχουμε ξεκινήσει, κύριε Υπουργέ, κύριε Κουμαντάκη, ένα που δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα. Ένα φαύλο κύκλο τοποθετήσεων, συνεντεύξεων, συζητήσεων για το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, και στην ουσία στην πράξη η πολιτεία δεν κάνει απολύτως τίποτα, κύριε Υπουργέ. Όχι μόνο τίποτα, αλλά όσο θα σας φανεί παράξενο και υπερβολικό, ενισχύει με τους νόμους και τις πολιτικές της τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στον τουρισμό, ο εργαζόμενος που θα περάσει τα 230 ημερομίσθια, έστω και 231, τιμωρείται και δεν μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας. Που σημαίνει τι? Παρά το γεγονός ότι φωνάζουμε και σαν εργατικό κέντρο και έχουμε έρθει σε επαφή και με πολλούς εργοδοτικούς φορείς για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, αν κάποιος εργαζόμενος, όπως είπα πριν, δουλέψει στο και μία μέρα παραπάνω, θα τιμωρηθεί και θα μείνει εκτός του Ταμείου Ενεργείας. Με αποτέλεσμα, παρατηρούνται πολλά φαινόμενα, ο ξενοδόχος να θέλει να λειτουργήσει, να παρακαλάει, και συγγνώμη το που το λέω έτσι, τον επαγγελματία ξενοδοχοϋπάλληλο να κάτσει κάποιες μέρες παραπάνω γιατί έχει κάποιο γκρουπ, ο ξενοδοχοϋπάλληλος να είναι εγκλωβισμένος, γιατί αν κάτσει έστω και μία μέρα, όπως είπα, δεν θα μπορέσει να πάρει το Ταμείο Ανεργίας για να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Με αποτέλεσμα να έρχονται σε ένα συμβιβασμό μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν και οι δύο, λόγω του ότι η κυβέρνηση και γενικά οι πολιτικές τι θέλουν, να πετάξουν κόσμο με αυτόν τον τρόπο εκτός του Ταμείου Ανεργίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο αυτό η μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Αυτό που είπε ο κ. Κουμαντάκης πριν από λίγο, ένα σκηνικό κοινής αποδοχής, προκειμένου να μείνουν ευχαριστημένοι και οι δύο, και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Υπάρχουν λύσεις, όμως δυστυχώς δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούει το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε στείλει προτάσεις για καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Έχουν ένα πολύ εργαλείο που, αν αξιοποιηθεί το εργάνι, το ηλεκτρονικό, μπορεί να γλιτώσουν ακόμα και εξωτερικούς ελέγχους. Μιλάμε για ελάχιστο ποσοστό των επιχειρήσεων που μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και έχει εφαρμοστεί σε ορισμένους κλάδους. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνουμε εμείς, όπως έχω ξαναπεί και με τη μαθητεία, να πηγαίνουμε σε ξενοδοχείο και να υπάρχει μαθητευόμενο σεφ και να μην υπάρχει σεφ. Δεν γίνονται αυτά, μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Τραγελαφικά. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από το πρόγραμμα μπορούν να φανούν και πραγματικά να εστιαστούν πάνω στο θέμα της μαύρης ανασφάλισης. Κύριε Κουμαντάκη, έχετε εικόνα και για τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού στο μέτωπο του λιανικού εμπορίου, της αγοράς μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ποιος είναι ο νομός εκείνος που καταγράφει, σύμφωνα με την εμπειρία σας διαχρονικά, τα υψηλότερα ποσοστά μαύρης εργασίας? Επειδή είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών. Γι' αυτό το ανέφερα, έχετε εικόνα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να εκφέρω τι ακριβώς συμβαίνει στους νόμους. Το θέμα υφίσταται, όπως είπα και προηγούμενα, υπάρχει πρόβλημα. Εκεί που, αν θέλετε, υπάρχει μεγαλύτερος τουρισμός, γιατί το λιανικό εμπόριο συνάδει μαζί με την
προοπτική, στις αν θέλετε, περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση. Αυτό μας λέτε. Εκεί συνήθως καταγράφονται... υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κύριε Βοριά, τα ποσοστά ανασφάλισης εργασίας σε ποια περιοχή είναι υψηλότερα? Κοιτάξτε, εκεί που ακμίζει ο επισητηρισμός... Σύμφωνα με στοιχεία, με το 2018. Και συνήθως είναι το Ηράκλειο πρώτο για μας, επειδή έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι αναλογικά, στο χώρο του επισητισμού τουρισμού που λέμε, που αναφέραμε και προηγουμένως. Έλεγχοι, κατά την άποψή μου, ναι, είναι στο Ηράκλειο. Οι έλεγχοι από ποια περίοδο και έπειτα αναμένεται να ενταθούν? Κατά την άποψή μου, έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει τώρα που τα ξενοδοχεία ανοίγουν και χρειάζονται τη συντήρηση, που εκεί πέρα είναι μια περίοδος πάλι πολύ ευαίσθητη στο θέμα της μαύρης εργασίας. Δεν έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι έλεγχοι? Οι έλεγχοι, σας είπα, είναι υποστελεχωμένη η επιθεώρηση εργασίας, είναι ελάχιστη. Σίγουρα δεν είναι, να πούμε και εδώ πέρα, ότι δεν είναι και όλοι οι εργοδότες το ίδιο, έτσι, μην βάζουμε στο καζάνι όλους τους εργοδότες. Σε καμία περίπτωση υπάρχουν και σοβαροί εργοδότες. Η πλειοψηφία είναι, θα έλεγα, σοβαροί επιχειρηματίες. Από εκεί και πέρα όμως είναι ψηλά. Και είναι ψηλά γιατί τα δείχνουν και τα στοιχεία, όταν έχουμε μια ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης και βγήκαν τα στοιχεία πρόσφατα και της Ελστάτ. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι επίσημα εργάζονται για μισθούς των 250 ευρώ. Νομίζω δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος στη σημερινή εποχή με 250 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν μαύρη εργασία. Παίρνουν δηλαδή χρήματα μαύρα για να μπορούν να επιβιώσουν. Αλλιώς δεν επιβιώνουν. Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, προκειμένου να μπει ένα φρένο στην όξυνση της, στη γιγάντωση της μαύρης εργασίας, οι ποινές έχουν μειωθεί για τον εργοδότη σε περίπτωση που πιαστεί ότι παρανομεί και στη συνέχεια βέβαια του δίνει τη δυνατότητα η πολιτεία να προσλάβει τον εργαζόμενο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει βοηθήσει αυτή η ρύθμιση. Δεν έχουμε δει, θα έλεγα, έτσι, κάποια αλλαγή σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Αυτό είχαν πει ότι είναι και επικίνδυνο στο να δημιουργήσει πρόβλημα και στην ίδια την απασχόληση. Γιατί πολύ εύκολα, εγώ αν ήμουν εργοδότης, θα έλεγα... Δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν έχω να χάσω τίποτα, θα τον ξαναπροσλάβω, οπότε δεν έχω να χάσω τίποτα, γιατί να τον ασφαλίσω. Και ίσως από τους έξι δεν ασφάλιζε τον έναν, τώρα δεν θα ασφαλίζει για τους έξι. Κύριε Κουμαντάκη, είναι από τα παράδοξα της ελληνικής νομοθεσίας αυτά. Δίνεις τη δυνατότητα σε ένα παραβάτη να διορθώσει το λάθος του. Εγώ θα πω το εξής και θα δώσω μια κατεύθυνση για να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό. Γιατί πρέπει να το δούμε από κοινού και η εργοδοσία και η εργασία. Για να δώσουμε αυτή την λύση, πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι πρέπει, αν θέλει, να στήσουμε πάλι την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε προοπτικές στην οικονομία μας, πρέπει και τη φορολογία να μειώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές να μειώσει, σημαντικά να μειώσει. Όσο αυτό συμβαίνει, ταυτόχρονα μεγαλώνει το κομμάτι της εργασίας που είναι νόμιμο και θα μεγαλώνει συνεχώς, και ταυτόχρονα και το κράτος, εκτός από τα έσοδα και τη φορολογικά έσοδα τα οποία θα μεγαλώσουν και θα δώσουν άλλη προοπτική στην οικονομία, θα δώσουν και μεγαλύτερα έσοδα στα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, που και εκεί θα δώσουν μια μεγαλύτερη δυναμική. Είναι, αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Πρέπει από κοινού εργοδοσία και εργασία να προχωρήσει. Μαζί πρέπει να συνδράμουν στην κατεύθυνση αυτή και πρέπει η πολιτεία να κάνει συγκεκριμένες, όπως είπα προηγούμενα, συγκεκριμένες πολιτικές στην κατεύθυνση αυτή, γιατί χωρίς αυτό θα συνεχίσουν να διευρύνεται αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Που είναι τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία και την οικονομία μας. Πού πρέπει να απευθυνθούν για ανώνυμες καταγγελίες, κύριε Βοριά, εργαζόμενοι? Στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, στο 281-0-281-981. Πάντως, να συμφωνήσω σε αυτό ότι, που είπε και ο κ. Κουμαντάκης προηγουμένως, και σαν εργατικό κέντρο έχουμε έρθει σε φορείς όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες, όπως είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί πραγματικά λύση στην απασχόληση θα έρθει από αυτούς τους κλάδους. Η ροχοκαλιά της οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο πρωτογενής τομέας. Σίγουρα και ο τριτογενής και ο τουρισμός είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των υπολείπων κλάδων που είπα, της οικονομίας. Κύριε Βοριά, κύριε Κουμαντάκη, να σας ευχαριστήσω. Κρατώ ότι οι έλεγχοι έπρεπε να είχαν ξεκινήσει.
και δεν έχουν ξεκινήσει, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. Να ελπίσουμε ότι θα στελεχωθούν και ότι θα βγάλουν άκρη με αυτό το φαινόμενο που μας προβληματίζει όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Crete TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.